Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μανολόπουλο. Είπαμε ότι θα μιλάμε με ειδικούς και θα προσπαθούμε να σας δώσουμε πληροφορίες συγκεκριμένες και τριπλοτσεκαρισμένες. Πάμε τώρα στη δεύτερη αποκάλυψη γύρω από τα εμβόλια και τα εμβόλια της AstraZeneca. Η κυρία Γαριφαλιά. Η κυρία Γαριφαλιά Καπετάνη είναι μια γυναίκα η οποία εμβολιάζεται και αυτή με AstraZeneca. Θα δείτε και την οικογένεια, υπήρχε μια συζήτηση να το κάνω, να μην το κάνω κλπ. Το κάνει λοιπόν, επιλέγει και εμβολιάζεται. Η γυναίκα εμφανίζει θρόμβωση. Είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Το έχουμε τσεκάρει και έχουμε τσεκάρει ότι για το περιστατικό αυτό έχουν γίνει τρεις συσκέψεις στο ΝΕΟΦ. Προσπαθήσαμε δε, για να είναι το ρεπορτάζ μας πλήρες, να επικοινωνήσουμε με τον ΝΕΟΦ. Και δεν θα το εκφράσω ως παράπονο. Δεν είναι δυνατόν ένας οργανισμός σαν τον ΝΕΟΦ, με τόσο μεγάλο έργο και τόσο σοβαρό έργο, όταν δημοσιογράφοι απευθύνονται και του λένε έχουμε αυτά τα στοιχεία, είναι πολύ συγκεκριμένα, να μην απαντάει. Να μην απαντάει. Στείλαμε μέχρι SMS. Τους στείλαμε επικοινωνία, ερωτήματα με κάθε πιθανό τρόπο. Ο ΕΟΦ δεν μας απάντησε ποτέ, μας αγνόησε τελείως. Δεν μπορεί να κρύψεις κάτι όταν γίνεται γνωστό. Μπορεί να δώσεις όμως μια απάντηση για να κάνει το ρεπορτάζ πιο υπεύθυνο. Μας πήρε περισσότερο χρόνο να το ψάξουμε. Δείτε λοιπόν τι έχει συμβεί. Ξαναλέω, με δεύτερη περίπτωση γυναίκα η οποία έχει κάνει το εμβόλιο και έχει εμφανίσει θρόμβωση. Δεν έχει πιστοποιηθεί ακόμα ότι μπορεί να σχετίζεται. Αλλά προδήλωση θεωρείται εξαιρετικά πιθανό. Σιγά, δώσε. Υποβασταζόμενη από το γιο της, η Γαριφαλιά Καπετάνη, με τα βία σηκώνεται από τον καναπέ. Θρόμβωση στο κάτω άκρο, διάγνωσαν οι γιατροί, 4 ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca. Τι χρωστά τώρα που έφτασα σε τούτη την κατάσταση που εγώ δεν είχα πρόβλημα στη ζωή μου ποτέ. Στις 31 Μαρτίου, η 63χρονη προσήλθε στο νοσοκομείο του Πύργου για να εμβολιαστεί με σκεύασμα της AstraZeneca. Η μητέρα μου, σαν νομοταγής πολίτης κι αυτή, με όλα αυτά που ακούει, φοβήθηκε να προστατέψει εμάς, τον εαυτό της. Έκλεισε ραντεβού και πήγε να το κάνει η γυναίκα. Τα πρώτα συμπτώματα δεν άργησαν να φανούν. Από την πρώτη κιόλας μέρα ένιωσε ατονία, μούδιασμα στα χείλη και άλγο στα άκρα που την οδήγησε εκ νέου στο νοσοκομείο. Ξεκινάει από εδώ και. Όλο. Πονάει όλο απάνω. Τη κάνανε κάποιο τρίπλεξ, είδαν ότι έχει κάνει θρόμβωση στο κάτω άκρο, στο ένα του πόδι. Τη δώσανε μια αγωγή και τη διώξανε. Τη δώσανε μια φαρμακευτική αγωγή, η οποία θα κάνει ενέσεις αντιθρομβωτικές. Η 63χρονη Κωνσταντίνα σήμερα έχει πάντα δίπλα της τις αντιπυκτικές ενέσεις που τη συνταγογράφησαν. Στο άκουσμα της ιατρικής γνωμάτευσης, η ίδια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Με βαχώθηκα, έκλαιγα, με πήρε ο γιος μου, έρχομαι σπίτι. Το συζητάω με την κόρη μου που είναι στη Ρόδο. Αυτό και αυτό έπαθα. Δεν σου είπαν τίποτε, μου λέει, να πας πουθενά. Μου λέει η κόρη μου, όχι, τίποτε. Δεν μου είπε κανένας τίποτε. Η κυρία που ήταν στο εμβολιαστικό κέντρο μου είπε ότι έπρεπε να γίνει κάποια κίτρινη κάρτα. Και της λέω, και γιατί δεν το κάνατε? Μα λέει, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Λέει, πρέπει ο πολίτης να το κάνει. Τι λέτε, κυρία μου, λέω, εγώ πήγα και διάβασα, λέω, ο πολίτης, λέω, έχει δικαίωμα να το κάνει. Ο γιατρός έχει υποχρέωση να το κάνει. Να σου είπε τίποτε για κίτρινη κάρτα, όχι, τίποτα. Όπως καταγγέλνουν στο Live News, παρότι η 63χρονη ενημέρωσε τους γιατρούς πως είχε εμβολιαστεί 4 ημέρες πριν από την εμφάνιση της θρόμβωσης, οι γιατροί δεν συμπλήρωσαν ως όφυλαν την κίτρινη κάρτα ώστε να ενημερωθεί ο ΕΟΦ. Η υγειονομική λοιπόν στις περιπτώσεις των θρομβώσεων και της θρομβοπενίας που εμφανίζονται εντός 28 ημερών από τον εμβολιασμό, θα πρέπει να συμπληρώνουν, όπως για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια, κίτρινη κάρτα, και αν κάτι τους προβληματίζει, να μπορούν να συμβουλεύονται και αιματολόγους. Δύο πράγματα μπορώ να υποθέσω. Ή ότι θέλανε να το αποκρύψουν, ή ότι δεν ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και δεν είναι σωστά εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι για το τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε επικοινωνία που είχε το Live News με τη διοίκηση του νοσοκομείου Πύργου, δεν θέλησε να προβεί σε καμία δήλωση, παραπέμποντάς μας τον ΕΟΦ που είναι αρμόδιος για ύποπτα περιστατικά θρομβώσεων. Μπορεί να σας έχω κουράσει, αλλά θα επιμείνω σε ένα πράγμα. Τα εμβόλια είναι η λύση μας για τον κορονοϊό. Με αυτά θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Η εκπομπή αυτή τα έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή. Αλλά είχαμε δώσει και την υπόσχεσή μας σε όλους σας ότι οτιδήποτε υπάρξει
Θα το ψάξουμε και θα το ψάξουμε μέχρι κεραίας. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Και γι' αυτό είπα και αυτά που είπα για τον ΕΟΦ πριν. Να διευκρινίσω μόνο για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Οι τρεις συσκέψεις που είπα δεν έγιναν για την περίπτωση της κυρίας Γάρη Φαλιάς που θα δούμε τώρα, αλλά για την 60χρονη γυναίκα, το περιστατικό που ήδη έχει αναφερθεί και δημόσια, που έχασε τη ζωή της. Εδώ είναι η κυρία Γάρη Φαλιά. Θα τη δούμε μαζί με την Ελένη στην Πάτρα και η Κωνσταντίνα, η κόρη της κυρίας Γάρη Φαλιάς. Στην περίπτωση της κυρίας Γάρη Φαλιάς, για να αρχίσουμε από αυτήν, Ελένη, υπήρξε πρόβλημα, αλλά η γυναίκα είναι καλά, έτσι. Να σας ακούσουμε. Είναι καλά, απλά δεν μπορεί να περπατήσει. Με τα δυσκολίες μπορεί να περπατήσει, θέλω να σας πω. Τις περισσότερες ώρες τις περνάει είτε εδώ στον κάναπε ή στο κρεβάτι της. Το πόδι της, το αριστερό πόδι, έχει θρόμβους. Βέβαια, εσείς δεν μπορείτε να το δείτε όπως είναι αναμενόμενο, αλλά αν πιάσει κανείς, βλέπει ότι είναι πρισμένο το αριστερό της πόδι. Η ίδια δεν μπορεί να το κουνήσει. Με τα δυσκολίες κουνάει το αριστερό της πόδι. Ακόμα δεν έχει συνέλθει από το μούδιασμα που αισθάνεται και σαφώς έχει θορυβηθεί. Διότι 31 του μηνά έκανε την πρώτη δόση, η δεύτερη δόση είναι τον Ιούνιο και σαφώς μετά από αυτά που πέρασε, η ίδια έχει μια τεράστια άρνηση στο να κάνει την δεύτερη δόση. Για να την ακούσουμε. Θα πρέπει για ένα μήνα να παίρνει φαρμακευτική αγωγή. Ενέσεις, αντιβιώσεις, έτσι δεν γίνει, κυρία Γάρη Φαλιά. Και σας βλέπω ακόμα δεν έχετε ακόμα συνέλθει και δεν μπορείτε καλά-καλά και να μιλήσετε. Όχι, όχι, δεν έχω συνέλθει. Έχω τώρα 5 μέρες που με πονάει το πόδι μου και μη χειρότερα με πονάει. Μη χειρότερα. Στο νοσοκομείο που πήγα, έκανα το υπέροχο, μου είπαν ότι έχω θρόμβωση. Αυτά πήρα, ότι μου έδωσαν, εκείνο που ήξερα μόνο, μου έδωσαν μια τσάντα με ενέσεις να κάνω ένα μήνα ενέσεις. Τίποτε, δεν μου έδωσαν σημασία. Κυρία Γάρη Φαλιά, να ρωτήσω το εξής. Ναι. Κυρία Γάρη Φαλιά, το είπα. Κάνατε το εμβόλιο την προηγούμενη Τετάρτη, ορίστε, σωστά. Ορίστε, καλησπέρα, τι κάνεις. Καλησπέρα. Εμείς είμαστε καλά, εσείς να είστε καλά. Ναι. Την προηγούμενη Τετάρτη. Κάνατε το εμβόλιο. Ναι. Πότε άρχισε το πρόβλημα. Ναι. Την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκα από το κρεβάτι, κύριε Ευαγγελάτο, και δεν μπόρεγα να περπατήσω. Το άφησα μια μέρα, είπα, θα περάσει, λέω, όπως έλεγανε κάνει παρενέργεια στο εμβόλιο. Το άφησα και άλλη μια μέρα, το ίδιο, μη χειρότερα την άλλη μέρα. Και μετά με πέρα ο γιος μου και με πάει στο νοσοκομείο. Και με εξέτασανε και βρήκανε αυτό που βρήκανε. Εσείς τώρα, από εκείνη τη μέρα, πια την Παρασκευή, που αρχίζετε να κάνετε θεραπεία, έντονη ενέσεις κλπ, αισθάνεστε καλύτερα ή το ίδιο? Χειρότερα. Χειρότερα. Χειρότερα, κύριε Ευαγγελάτο. Μου διάζουν τα χείλη μου, τα όλα. Χειρότερα. Το χέρι μου, η μέση μου, όλα. Οι γιατροί σας ξαναείδαν από τότε, από εκείνη τη μέρα. Δεν είναι μόνο το... Δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Λέω, οι γιατροί σας ξαναεξέτασαν, ξαναπήγατε στο νοσοκομείο. Μήπως χρειάζεται κάτι παραπάνω να γίνει? Δεν πήγα. Δεν πήγατε. Δεν πήγατε. Τώρα, δεν εδώ... πήγα, γιατί επειδή μου έδωσαν να κάνω τη θεραπεία σπίτι για ένα μήνα και δεν πήγα. Ναι. Και τα άφησα να είδω. Τώρα θα πάω. Βέβαια θα πάω σε άλλους γιατρούς. Πρέπει να πάτε. Και θέλω να πω το εξής. Ένας από τους λόγους... Ήμουν μια γυναίκα, κύριε Ευαγγελάτο... Ναι, μιλήστε, πείτε το. Δεν είχα τίποτα. Ήμουν μια γυναίκα που δεν είχα ποτέ. Δεν είχα κάνει ποτέ, ούτε νέσες, ούτε τίποτα. Και τώρα που έκανα το εμβόλιο μου συμβαίνουν όλα αυτά τα προβλήματα. Τι χρωστάω εγώ, τι χρωστάνε τα παιδιά μου, τι χρωστάω εγώ να τρέχω στους γιατρούς. Η περίπτωση της κυρίας Γάρη Φαλιάς είναι μια περίπτωση που την παρουσιάζουμε εκτός από όλη την ιστορία των εμβολίων και των επιπτώσεων και για ένα ακόμα. Νομίζω ότι πρέπει να χτίσουμε ένα μηχανισμό ο οποίος να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν υπάρχουν τέτοιες υπόνοιες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η θρόμβωση οφείλεται στο εμβόλιο. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν ακούμε ότι υπάρχει πια περίπου αποδεδειγμένα, ομολογημένα πιθανότητα μια γυναίκα να πάθει θρομβώσεις, μιλώ ειδικά για γυναίκες, μετά από εμβόλιο AstraZeneca και έχουμε μια τέτοια περίπτωση, θα περίμενε κανείς όλοι οι αρμόδιοι, η Επιτροπή Εμβολιασμών, δεν ξέρω ποιος, να έχουν σπεύσει, να έχουν εξετάσει αυτή τη γυναίκα, να της έχουν δώσει μια θεραπεία παραπάνω, μια προσοχή παραπάνω και δεδομένα δικά της να ληφθούν και να στάλουν εκεί που πρέπει, ώστε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Και αυτό δεν έχει γίνει. Και αυτό, συγγνώμη, ούτε γιατρός είμαι, ούτε επιστήμονας που έχει σχέση με όλα αυτά. Ιδέα δεν έχω. Αλλά μου φαίνεται τουλάχιστον περίεργο.
Και θέλω τώρα να πάω στην Κωνσταντίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παγγελάτο. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας και είναι και, θα το πω, ευθύνη μας απέναντι σε αυτή την οικογένεια που θέλησε να μας να ζητήσει να συνδράμουμε όλο αυτό το ρεπορτάζ. Πείτε μας λίγο τώρα τι έγινε. Ευχαριστούμε που μας δώσατε το βήμα να μιλήσουμε για το πρόβλημά μας μέσα από την εκπομπή σας. Η μητέρα μου, όπως ακούσαμε και στο σχετικό ρεπορτάζ, όπως σας ανέφερε και η ίδια, εμβολιάστηκε 31 Μαρτίου, την προηγούμενη Τετάρτη. Mm-hmm. Έκλεισε το ραντεβού της και πήγε να εμβολιαστεί όπως όλος ο κόσμος, με το εμβόλιο της AstraZeneca. Μόλις εμβολιάστηκε, την άλλη μέρα παρουσίασε συμπτώματα. Πονούσε, δεν μπορούσε να περπατήσει, πρίστηκε το πόδι της. Περίμενε, λέει θα περάσει. Δεν πέρασε και την προτρέψαμε να πάει στο νοσοκομείο, συνοδευόμενη από τον αδερφό μου. Πήγε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου και εξετάστηκε από γιατρό χειρούργο. Της κάναν κάποιο υπέρηχο, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βεβαιώνουν τη θρόμβωση. Επιβεβαιώνουν τη θρόμβωση. Να ρωτήσω το εξής τώρα. Επειδή προφανώς έχει κάνει το εμβόλιο, υπάρχει θρόμβωση, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έχει άμεση συσχέτιση, αλλά όλοι υποψιαζόμαστε ότι προφανώς έχει, έτσι. Κάποιος μετά επικοινώνησε μαζί σας, γιατί εσείς τα είπατε στο νοσοκομείο όλα αυτά, τα δηλώσατε. Να σας πει. Την ίδια μέρα η μητέρα μου πήγε το πρωί, εγώ επικοινώνησα τηλεφωνικά το απόγευμα. Μετά, να την ξαναεξετάσουν, να δουν την πορεία της υγείας της, μήπως κάτι χρειάζεται, κάποια δεδομένα, κάτι περισσότερο. Δεν κάνανε ούτε καν τα προβλεπόμενα, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν συμπληρώσανε ούτε την κίτρινη κάρτα που έμαθα εκ των υστέρων ότι έτσι γίνεται να ενημερωθεί ο ΑΟ για τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες. Παρά της δώσανε την αγωγή, της δώσανε ενέσεις και τη στείλανε σπίτι της. Αυτό ήταν όλο. Έπειτα από δικιά μου παρέμβαση τηλεφωνική και ζήτησα το λόγο και μου είπανε ότι ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να φτιάξει αυτή την κίτρινη κάρτα. Μα τι λέτε, λέω, κυρία μου, πώς είναι δυνατόν, λέω, ο πολίτης. Γιατί μου είπαν ότι περιέχει προσωπικά δεδομένα και ότι δεν θα μπορούσε ο γιατρός από μόνος του. Και όταν τους είπα, εκεί δεν ήταν η μητέρα μου, της είπατε ότι γίνεται κάτι τέτοιο σε αυτές τις περιπτώσεις και σας αρνήθηκε. Αυτό ήταν όλο, δεν είχε επικοινωνήσει κανένα. Και όχι μόνο ήταν εκεί, αλλά είχε πάει συνοδευόμενη και από τον αδερφό σας, από τον γιο της, που βεβαίως μπορεί η γυναίκα μέσα στο πρόβλημα και τη σύγκρισή της και να της το πει κάποιος να μην του δώσει σημασία, αλλά ο συνοδός που είναι εκεί πάντα καταλαβαίνει τη σημασία και την αξία του. Ούτε της είπανε να πάει για επανεξέταση, ούτε ενημερώθηκε κανείς, παρά της είπανε να ενημερώσει στο κέντρο υγείας αν θα κάνει τη δεύτερη δόση. Εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω τηλεφωνικά με τον ΕΟΔΗ 2 μέρες συνεχόμενα, τα οποία καλεί και δεν ανταποκρίνεται κανένας. Και τώρα μπροστά σας να πάρω τηλέφωνο, να ακούσετε, δεν το σηκώνει κανένας. Δεν έχει ενημερωθεί κανένας για το περιστατικό της μητέρας μου αρμόδιας, ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω. Κανένας, απολύτως. Η περιπέτεια της οικογένειας, καπετάνη. Ξαναλέω, ευτυχώς η γυναίκα, η κυρία Γαριφαλιά, είναι καλά, γιατί στο άλλο περιστατικό δεν είχαμε καλή κατάληξη. Αλλά μπορεί να χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και αυτός είναι και ο λόγος που η οικογένεια έφτασε σε εμάς και εμείς προβάλλουμε το θέμα. Δεν είναι κατά των εμβολίων, το αντίθετο. Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε. Αλλά εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Να διευκρινίσω κάτι. Δεν είμαστε εδώ σήμερα να μιλήσουμε δημόσια για το πρόβλημα της μητέρας μου για να αποτρέψουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Είμαστε εδώ για να διερευνηθεί περαιτέρω η περίπτωση της μητέρας μου για να αποφύγουμε άλλα τέτοια να προστατευτούν άνθρωποι. Στον υπόλοιπο κόσμο, βεβαίως. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι αυτή η αξιοπρέπεια και αυτή η καθαρότητα άποψης, θέσης μέσα στο πρόβλημα. Γιατί ακούμε τώρα την Κωνσταντίνα να τα λέει όλα αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε ότι η μητέρα της έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Το να έχουν οι άνθρωποι την καθαρότητα σκέψης, ακόμα και στη δύσκολη στιγμή, να βάζουν τα πράγματα σε τόσο λογική σειρά, νομίζω σημαίνει πολλά για την οικογένειά σας. Εμείς τα κάνουμε αμέσως τώρα, αφού σας ευχαριστήσω πολύ και ευχηθώ από καρδιάς στην κυρία Γαριφαλιά περαστικά. Προφανώς θα παρακολουθούμε καθημερινά το θέμα και θα είμαστε συνεχώς σε επαφή. Όμως έχουμε τώρα ένα μέλος της Επιτροπής, τον κύριο Χρούσο, της Επιτροπής Εμβολιασμών, ακριβώς να του ζητήσουμε, να του γνωστοποιήσουμε το θέμα και να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χρούσο. Καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας άρεσε δημοσιογραφικά αυτό το πράγμα έτσι όπως το ακούσαμε. Όχι καθόλου και πιστεύω ότι η κυρία έχει δίκιο. Υπάρχουν εντολές από το Υπουργείο όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά
που υποψιαζόμαστε θρόμβωση, να συμπληρώνεται η κίτρινη κάρτα, να παρεμβαίνουν οι γιατροί, να ζητείτε η βοήθεια αιματολόγου. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από το νοσοκομείο τοπικά, εκεί που πήγε η κυρία. Δεν ξέρω τι έγινε. Επειδή αυτό δεν έγινε, φαντάζομαι το πρώτο, εγώ θα ήθελα να σας το πω ανθρώπινα, επειδή είμαστε και σε επαφή με την οικογένεια, να γίνει μια εξέταση παραπάνω στη γυναίκα. Μήπως χρειάζεται κάποια θεραπεία παραπάνω, δηλαδή να γίνει ό,τι είναι δυνατόν σήμερα. Πρέπει να γίνει θεραπεία σήμερα. Δεν την ξέρω την κυρία, δεν την έχω εξετάσει. Αλλά πρέπει οι γιατροί που την είδαν να τη φροντίσουν ώστε να πάρει τη σωστή θεραπεία. Αν δεν ξέρουν το θέμα, μπορεί να συμβουλευτούν έναν αιματολόγο. Όχι, αυτό μπορεί να έχουν γίνει όλα άψογα. Αιματολόγο. Κύριε Χρούσο, ναι. Μπορεί να έχουν γίνει όλα άψογα και να μην χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Δεν έχουμε την επαρκή να το κρίνουμε. Το λέω περισσότερο επειδή βλέπουμε ότι η γυναίκα λέει δεν αισθάνομαι καλά και δεν είμαι και καλύτερα. Όσο περνάνε οι μέρες, αισθάνομαι το ίδιο και χειρότερα. Μήπως κάτι παραπάνω χρειάζεται να γίνει. Κυρίως όμως να γνωστοποιηθεί. Ξαναλέω, εμείς το γνωστοποιήσαμε στον ΕΟΦ, τους παρακαλάμε να μας δώσουν μια απάντηση, να μας πούν κάτι και δεν έχουμε τίποτα. Σαν να μην υπάρχει ΕΟΦ. Είναι δύσκολο να το πιστέψω αυτό, διότι υπάρχουν εντολές να προχωράνε αυτά γρήγορα. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά με παρενέργειες, υπάρχει η συμβουλή να πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή όλο αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά και αμφισβήτηση. Αλλά ούτε ο δικός μας στόχος είναι να αμφισβητηθούν τα εμβόλια. Το τελείως αντίθετο, θα το λέω κάθε φορά, με κάθε ευκαιρία. Φανατικά υπέρ των εμβολίων, γιατί αυτά είναι η λύση. Τα σώμεθα, αλλά και της ίδιας της οικογένειας. Ακούσατε και την κόρη της γυναίκας να λέει ότι εμείς θέλουμε, είμαστε υπέρ των εμβολίων. Τι γίνεται με το Άστραζένεκα? Τα είπε πολύ σωστά η κυρία. Τα είπε πάρα πολύ σωστά. Είμαστε υπέρ των εμβολίων. Πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και πρέπει να λαμβάνουμε τις κατάλληλες προφυλακτικές ενέργειες. Ως Επιτροπή, όπως το να πάμε σκέφτεστε στο γιατρό, να νομίσουμε ότι κάτι συμβαίνει. Να πάρετε κάποια μέτρα, δηλαδή. Είδαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο λένε να μην το κάνουν οι γυναίκες κάτω από τα 30. Στη Γερμανία, σε πολλά κρατήδια, οι γυναίκες κάτω των 60. Κάτι φαίνεται να πηγαίνει λίγο στραβά για κάποιες γυναίκες. Σκέφτεστε και εδώ να περιορίσετε τη χρήση του, τη χορήγησή του ή όχι? Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά να σας πω γιατί γίνανε αυτά. Αυτές οι απειροελάχιστες περιπτώσεις που υπάρχουν, από τις 11 περιπτώσεις, οι 8-9 ήταν γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι σε αυτήν την ηλικία οι γυναίκες έχουν μια προδιάθεση για υπερπυκτικότητα του αίματος. Γι' αυτό και όταν μια γυναίκα είναι παχύσαρκη ή τον καπνίζει, δεν γράφουμε και αντισυλληπτικά φάρμακα που έχουν ιστρογόνο μέσα. Οι περιπτώσεις είναι άπειρο ελάχιστες, το ξαναλέω. Καμία σχέση με την νόσο. Είναι περίπου 1 στο 1.000.000. Και όταν πηγαίνουμε για το εμβόλιο, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτές οι παρενέργειες. Και δεν είναι μόνο το εμβόλιο της Άστρα, είναι όλα τα εμβόλια. Και ξέρουμε τώρα συγκεκριμένα πού οφείλεται και αυτή η παρενέργεια. Και ξέρουμε ότι την κάνουν και άλλα εμβόλια, όπως της γρήπης και της λαράς. Είναι ένα σύνδρομο, το έχει περιγραφεί και είναι αυτοάνοσο. Και θέλω να καταστήσω και γνωστό ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η παρίνη σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Η αιματολογική εταιρεία ελληνική το έχει στο site της. Αυτό ειδικά το σύνδρομο που είναι μετά από εμβόλια δεν πρέπει να θεραπεύεται με η παρίνη. Επειδή ακριβώς είμαστε υπέρ των εμβολίων και επειδή το διατυμπανίζουμε, αν υπάρχει έστω και μία περίπτωση στο εκατομμύριο που ένα συγκεκριμένο εμβόλιο προκαλεί αυτή τη θρόμβωση, ας πούμε ότι οι γυναίκες κάτω των 60, αν αυτή είναι η κατηγορία που μπορεί να είναι πιο ευάλωτη, να εμβολιάζονται με ένα άλλο εμβόλιο, όχι το της AstraZeneca. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν είναι ότι τα άλλα εμβόλια είναι αθώα, πιο αθώα AstraZeneca. Αυτή η παρενέργεια είναι μια παρενέργεια που να τη δούμε με οποιοδήποτε εμβόλιο. Τότε γιατί ακούμε για το της AstraZeneca συνεχώς? Δεν ξέρω. Κοιτάω τη βιβλιογραφία και βλέπω ότι αναφέρεται COVID τώρα. Θρομβώσεις. Μιλάω για την COVID-19 ως ασθένεια. Εγώ μιλάω για τα εμβόλια. Ναι, αναφορές θρομβώσεων με τα εμβόλια της Pfizer και τη Moderna.
Μάλιστα. Υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Μάλιστα. Λοιπόν, βγαίνουν αρκετά και σοβαρά πράγματα και νομίζω πολύ ενδιαφέροντα. Τον κύριο Χρήστο θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί δέχτηκε αμέσως να είναι κοντά μας. Δέχτηκε αμέσως να μας δώσει όλες τις απαντήσεις. Θα στείλουμε και σε αυτόν και σε όποιον άλλον μας ζητήσει τα στοιχεία της κυρίας Γαριφαλιάς και θα παρακαλούσαμε πραγματικά και να την εξετάσει κάποιος τη γυναίκα, να νιώσει και η ίδια και η οικογένειά της καλύτερα, αλλά να πάρθουν και τα δεδομένα της, γιατί μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα στην όλη συζήτηση που έχει ανοίξει.